Προφική και για το άτομο και για το, και για τον κοινωνικό περίγυρο. Εν προκειμένου, οι εκφραστές των συστημικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ συχνά οι οικογενειακό δικαιώματι και όχι δικαίω ήταν για δεκαετίες εξαρτημένοι από το πάθος της εξουσίας. Με τις εκλογές ωστόσο του Γενάρη του 2015, συνειδητοποιώντας την απώλεια της εξουσίας της δικής τους Αλεξάνδρειας, οδηγήθηκαν αναπόφευκτα σε στερητικό σύνδρομο. Το πιο συχνό σύμπτωμα στερητικού συνδρόμου είναι οι παρεσθήσεις και ο παραλυρηματικός λόγος. Αδόνιος λόγος, με διαφοροποιημένη είμαν ορθόγραφος, το αδόνιος. Λοιπόν, τι συνέβη? Όλες οι ενοχές που βάριναν τα δύο αυτά κόμματα, που με την πολιτική τους κατέστρεψαν μια κοινωνία και μια χώρα, τα πρόβαλαν στον αντίπαλο. Όλες εκείνες οι εγκληματικές ενέργειες σε οικονομικό πεδίο, σε πολιτικό πεδίο, σε κοινωνικό πεδίο βρήκαν εύκολο αποθέτη και δεν ήταν άλλος αυτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους με καθαρά λόγια να μιλήσουμε. Πώς είναι δυνατόν να μας εγκαλείτε και σε ποια πράγματα? Σε θέματα ηθικής διαχείρισης, σε θέματα κοινωνικής αναλυσίας, σε θέματα οικονομικής αντιμετώπισης ενός μνημονίου που εσείς το φέρατε και κληθήκαμε να το διαχειριστούμε. Πείτε μας επιτέλους, πέρα από τον αιμονικό και παραλυρηματικό λόγο του «είστε άχρηστοι, είστε επικίνδυνοι», πείτε μας σε πού εδράζεται το στοιχείο της επικινδυνότητας όταν δείκτες κοινωνικοί, δείκτες οικονομικοί και κυρίως, και αυτό έχει σημασία, δείκτες ηθικοί, γιατί εκεί είναι το πρόταγμα της πολιτικής. Το υπερασπιζόμαστε, πρόταγμα για μας είναι, διακύβευμα είναι όταν διακυβεύεται κάτι, όταν είναι αδιαπραγμάτευτο, τότε είναι πρόταγμα. Λοιπόν, επιτέλους αντιληφθείτε ότι δεν είναι δυνατόν με δημοσκοπήσεις που είναι φωτογραφία στιγμής, αλλά πολύ θολή φωτογραφία, γιατί όταν έχουμε ένα 20-25% άδειλης ψήφου, αδήλωτης ψήφου, εκεί πρέπει να προβληματιστούμε όλοι. Και εμείς, έχοντας επίγνωση και του κοινωνικού και πρωτίστως του ιστορικού μας λόγου, σας λέμε και στην κοινωνία απευθύνομαι ότι αυτό το νήμα, το συνεκτικό με την κοινωνία, δεν θα σας το χαρίσουμε, δεν πρόκειται, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από καθαρό λόγο, πολύ δε περισσότερο από καθαρή πολιτική πράξη. Ο κύριος Ουρσουζίδης.